καλό στο Γιάννη. Τι κάνουμε, Γιάννη, πού θα είσαι φέτος σεζόν? Πού θα είμαι φέτος σεζόν? Καταρχήν δεν έχω τελειώσει ακόμα τις παραστάσεις μου για τον Αγαμέμνονα. Έχω ακόμα 4 παραστάσεις εδώ στην Αθήνα. Ναι. Και ήδη έχω ξεκινήσει πρόβες με τον Γιούγκερμαν, με τον Δημήτρη τον Τάρλο στο θέατρο Πορεία. Ένα μυθιστόρημα που εμένα με έχει επηρεάσει πάρα πολύ όταν το είχα πρωτοδιαβάσει εκεί γύρω στα 20. Και είναι μεγάλη μου χαρά που φέτος θα ασχοληθώ με ένα τέτοιο δυνατό και βαθύ κείμενο. Με το που ξυπνάς, τι κάνεις? Με το που ξυπνάω, τι κάνω? Τι κάνω με το που ξυπνάω? Καφέ. Καφέ πίνω και μετά πρωινό και αναλόγως τι έχω να κάνω. Τον καφέ σου πώς τον πίνεις? Σκέτο. Δεν καφέ είναι. Γιατί επιμένεις να ζεις στο κέντρο της Αθήνας? Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το κέντρο της Αθήνας. Μ' αρέσουν οι βόλτες στο κέντρο της Αθήνας. Μ' αρέσει αυτό το decadence που έχει η πόλη της Αθήνας. Μ' αρέσουν κάποιες γωνίες πάρα πολύ. Είμαι συνδεδεμένος από τα παιδικά μου χρόνια. Είμαι συνδεδεμένος και με έρωτες και με αγάπες και με φίλους. Αυτοκίνητο ή μηχανή? Μηχανή, δεν το συζητάμε. Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλε ως ηθοποιός, τι έκανες? Πήρα τη μηχανή που έχω ακόμα εδώ και σχεδόν 14 χρόνια. Δεν την έχω αλλάξει. Έχεις τσακωθεί ποτέ με τη γυναίκα σου πάνω στις πρόβες? Πάρα πολλές φορές. Τι εννοείς, έχω τσακωθεί? Ναι, με τη γυναίκα μου έχουν τσακωθεί πάνω στις πρόβες. Αλλά νομίζω ότι ο τσακωμός αυτός, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, είναι δημιουργικός. Γιατί ξέρουμε πια ο ένας τον κωδικό του άλλου. Στον εαυτό, στη βαθμό βάζω στο ποιό? 10 βάζω εγώ στον εαυτό μου στο ποιό, αλλά όχι πάντα. Αχ, τι ωραίο. Μ' αρέσουν τα άλογα πάρα πολύ. Τέλεια. Έπρεπε να μπούμε σε μια τέτοια, να κάνουμε μια βολτά. Εντάξει, αστειεύομαι βέβαια, έτσι. Δεν μπορώ να βάλω βαθμό για μένα προσωπικά, αλλά ξέρω ότι δουλεύω όσο πιο πολύ μπορώ για να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα γίνεται. Έχεις ξεχάσει ποτέ τα λόγια σου επί σκηνής? Δεν έχω ξεχάσει λόγια, αλλά έχω πάθει αυτό που λέμε εμείς οι ηθοποιοί, το γνωστό σεντόνι. Ήταν στο τρίτο στεφάνι. Και μάλιστα δεν είχα και βοήθεια γιατί ήμουνα μόνος μου μπροστά στη σκηνή, στο Rex. Και αυτά τα 4-5 δεύτερα που έπαθα το σεντόνι ήταν λίγο δραματικά έως τραγικά. Νατάσο Μποφίου ή Πάολα? Τι ερώτηση κι αυτή. Εγώ θα έλεγα ένα συνδυασμό. Εντάξει. Νατάσο Μποφίου νομίζω πιο πολύ σε στίχο. Αν είσαι τραγουδιστής, ποιος θα ήθελες να ήσουν? Ο Κερ Κομπέιν, νομίζω, όχι, συγγνώμη, ο Ντέβιντ Μπόουι. Έχεις τσακωθεί ποτέ στα φανάρια? Πολλές φορές, τσακώνομαι συνέχεια, σχεδόν καθημερινά. Τελικά, υπάρχει αληθινή φιλία μεταξύ άντρων και γυναικών? Εγώ, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω πως ναι. Mm-hmm. Έχω δηλαδή δύο πάρα πολύ καλές φίλες που δεν μπορώ να το πω ότι υπάρχει. Ωραία, ε. Κλασική κιθάρα. Γεια σου, φίλε. Καλά είσαι? Καλημέρα. Είχες ποτέ μπλεξίματα με την αστυνομία? Μπλεξίματα με την αστυνομία. Ως έφηβος είχα, γιατί πήγαινα και γήπεδο. Σε έχουν συλλάβει ποτέ? Με έχουν συλλάβει δύο φορές, ναι. Ναι, και άλλη μια φορά επειδή αρνήθηκα να κάνω αλκοτέστ. Mm-hmm. Ιδανικά, σε ποια χώρα θα ήθελες να ζεις αυτή τη στιγμή? Ιδανικά θα ήθελα να ζω σε αυτή τη χώρα, ιδανικά, αλλά με καλύτερες προϋποθέσεις. Με ένα σύστημα πιο ουσιαστικό που να βοηθάει τον πολίτη, να βοηθάει τους ανθρώπους. Είναι κρίμα δηλαδή να έχεις αυτό το φως, να έχεις όλα αυτά τα πράγματα. Είμαστε τώρα έξω από το Ηρώδειο. Και πάνω μας είναι η Ακρόπολη. Εντάξει. Και έχουμε αυτό το φως, το συγκεκριμένο, αυτόν τον αέρα. Δυστυχώς θα έπρεπε να το χαιρόμαστε λίγο περισσότερο. Μόνικα Μπελούτσι ή Ατζελίνα Τζολί? Μόνικα Μπελούτσι. Ασυζητητή. Το παρατσούκλι σου ποιο είναι? Το παρατσούκλι μου. Πώς σε φωνάζουν οι κολλητοί σου? Στάνκι με φωνάζουν πολύ. Στάνκι. Στάνκι. Όχι κίνκι, Στάνκι. Γιάννη, πολύ σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.